Η Κύπρος είναι γεμάτη από τα σημάδια των πολλών κατακτητών που μέσα από τα χρόνια πέρασαν από το νησί. Ο λαός του νησιού τους βλέπει για αιώνες να διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Έρχονται, χτίζουν τα κάστρα τους και φεύγουν. Ασσύριοι, Βυζαντινοί, Ρωμαίοι, Βενετοί, Φράγκοι, Οθωμανοί, Άγγλοι. Η γεωπολιτική θέση της Κύπρου ήταν πάντοτε η γοητεία της για όλους τους κατά καιρούς κατακτητές και κοσμοκράτορες. Τούτο δεν άλλαξε ποτέ. Το 1878, μετά από 307 χρόνια Οθωμανικής κατοχής, η Αγγλία αγόρασε την Κύπρο και την προσάρτησε στην Αγγλική Αυτοκρατορία το 1914, όταν η Τουρκία κατέστη εχθρική δύναμη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προσάρτηση αναγνωρίστηκε από τη Συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Christmas goodwill. British troops are making. Cyprus, lying athwart the enemy's route. Near the end of. Η φυσιολογική επιθυμία της πλειοψηφίας του κυπριακού λαού για ελληνική λύση οδήγησε στην εξέγερση του 1931 και στην ένοπλη εξέγερση του 1955-59 για ένωση με την Ελλάδα. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, όπως απέδειξε η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν σεβάστηκε ούτε καν την Σύμβαση για Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην αντιμετώπιση των Ελληνοκυπρίων αγωνιστών. Οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου του 1959, αποτέλεσμα πολιτικών συγκυριών της εποχής, υπογράφηκαν ως εναλλακτική λύση στο διχοτομικό σχέδιο Μακμίλαν. Η Κύπρος ανακηρύχθηκε κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, αλλά με αρκετούς περιορισμούς και με ένα σύνταγμα που ο Βρετανός καθηγητής S.A. De Smith περιγράφει σαν πιθανώς το πιο άκαμπτο στον κόσμο. Ένα εφιαλτικό διάλογο ενός συνταγματολόγου με έναν μαθηματικό. Δημιουργήθηκε έτσι ένα μικρό κράτος με εδαφική επικράτεια, λαό και κυριαρχία, που όμως έφερε μαζί του το σπέρμα της διάσπασης. Τα συνταγματικά προβλήματα που προέκυψαν είχαν παραλυτικές συνέπειες και δημιούργησαν πολιτικά αδιέξοδα, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι μεγαλύτερες δυνάμεις προωθώντας τα δικά τους συμφέροντα και δηλητηριάζοντας με τον τρόπο αυτό τις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο εθνικών ομάδων του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων. Οι δύο κοινότητες που διακατέχονται από αμοιβαία καχυποψία λόγω του πρόσφατου παρελθόντος, η οποία και καλλιεργήθηκε έντεχνα από την αγγλική διπλωματία,
απέτυχαν να κτίσουν την αναγκαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Κι έτσι ακολούθησαν οι διακοινωτικές ταραχές του 1963 που κατέληξαν στην πρώτη πράσινη γραμμή. Δυστυχώς, από το 1964 έως το 1974 χάθηκαν πολλές ευκαιρίες για λύση. Το πραξικόπημα του 1974 κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που οργανώθηκε από την ελληνική χούντα, άνοιξε την πόρτα για την τουρκική εισβολή που ακολούθησε. Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Βρετανικού Κοινοβουλίου δηλώνουν ότι η επέκταση και η εμπέδωση της κατοχής της Βόρειας Κύπρου τον Αύγουστο του 1974 και μετά είναι παράνομη. Παρόλα τα προβλήματα που επισόρευσε η τουρκική εισβολή και τα οποία σε μεγάλο βαθμό εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τον κυπριακό λαό, μεγάλο μέρος του οποίου δεν έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στις πατρογονικές του εστίες που βρίσκονται υπό τη στρατιωτική κατοχή της Τουρκίας, η Κυπριακή Δημοκρατία, αναγνωρισμένο μέλος της διεθνούς κοινότητας από το 1960 και πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας από το 2004, είναι μια οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά αναπτυγμένη χώρα. Μια σύγχρονη προεδρική δημοκρατία που εξακολουθεί να αγωνίζεται κατά των συνεπειών της τουρκικής εισβολής. Ο λαός της Κύπρου, που επέζησε τόσων κατακτητών στην ιστορία του, θα συνεχίσει να υπάρχει και να διεκδικεί το δίκαιο και την ανεξαρτησία του.